Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Γεια χαρά. Στράτος λέγομαι. Γεια σου. Ομάδα. Πώς. Τι ομάδα. ΑΕΚ είμαι. Ναι, για το κατάλαβα γιατί κάνεις λίγο ΑΕΚ. Για λέγε. Με ποιο μιλάω. Έλα Στράτο. Και με τους δύο. Με όμως ποιο θέλεις. Χαμήλωσε την τηλεόρασή σου να μας ακούσει από το τηλέφωνο, να μην υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Ωραία. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι, έλα, ναι, ναι, λέγε, Στράτο, λέγε. Να μην υπάρχει καθυστέρηση. Ναι, κλείσει την τηλεόραση. Ναι, ναι, κλείσει την τηλεόραση. Ωραία, οκ. Έγινε, παιδιά. Έλα, Στράτο, πάμε. Είμαι εξής. Ναι, την κλείνω. Δεν πήρα τηλέφωνο ούτε για να βρίσω, okay, ούτε και τα λοιπά. Ωραία, αλίμονο. Είμαι εκτής φανατικός από πολύ μικρό παιδί. Εντάξει, όλα οκ. Okay. Εσείς είστε Ολυμπιακοί. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι... Ίσως η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, εντάξει, εγώ δεν τη συμπαθώ προσωπικά σε Στράτος λέγομαι. Αλλά την παραδέκεσαι. Ναι, ούτε κι εγώ συμπαθώ την ΑΕΚ. Ναι, την παραδέκεσαι, δεν έχει να κάνει. Ναι, τίμιο από τη μεριά σου. Εντάξει. Αν δεν τη συμπαθείς, είναι και ακόμα μεγαλύτερη τιμή για τον Ολυμπιακό. Μπορώ να μιλήσω, μην με κλείσετε. Όχι, αγόρι. Κατάλαβε, σούπα. Είμαι αντρικός και μένω στη Νέα Φιλαδέλφια, είμαι εκτζής. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Η μεγάλη. Ναι, το είπε. Άκουσε με λιγάκι. Περίμενε να ακούσεις. Άκου λιγάκι. Αλλά όμως, επειδή σας βλέπω καιρό, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ είναι κάτι ιδιαίτερο. Τι ιδιαίτερο, ρε φίλε. Η ΑΕΚ είναι κάτι ιδιαίτερο, ρε φιλαράκι. Τι ιδιαίτερο έχει, ναι, αυτό ρωτάμε. Να σου πω εγώ. Όπως είναι ο Απόλλων, όπως είναι ο Πανιόνιος, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι το ιδιαίτερο. Μόνο εσύ ιδιαίτερο. Και οι Ολυμπιακοί έχουν έρθει από τη Μικρά Ασία, φίλε. Φίλε Στρατό. Μην καπηλεύεστε. Εσείς καπηλευτήκατε το σήμα της Εκκλησίας. Πουλάτε αγωβίστηκα λόγια. Της Ορθοδοξίας. Της Ορθοδοξίας. Εσείς, τι ιδιαίτερο, δηλαδή ο Πανιώνιος τι είναι, ο Απόλλων τι είναι. Εντάξει, μην φωνάζεις. Δεν φωνάζω. Ναι, όχι, εδώ είμαστε. Ναι. Λοιπόν, τι είναι ρε φίλε, τι είναι το ιδιαίτερο. Βρε παιδιά, εντάξει, αυτό, Τάκη μου το λύωσες. Ναι. Τώρα σας έχουμε ξανακούσει και άλλες φορές, είναι διαφορετικό λέει να είσαι ΑΕΚ, τι διαφορετικό είναι, να σου πω εγώ τι διαφορετικότητα έχω δει εγώ μέχρι τώρα. Είναι διαφορετικό γιατί έχετε δαγκώσει όλη την κοινωνία. Πρώτον. Δεύτερον, σας είχε βάλει ο Νικολαίδης, δηλαδή τη μόνη διαφορετικότητα από αυτό που έχουμε μάθει, δηλαδή, όπως και εσύ ξεκίνησες να πας να δεις το ποδόσφαιρο, να βλέπεις ποδόσφαιρο μέσω της αγαπημένης ομάδας, έτσι, και εμείς. Αλλά τι γίνεται, πηγαίναμε από παλιά, όποιος έβαζε παραπάνω γκολ, κέρδιζε, πανηγυρίζαμε. Ο άλλος πέτρεγε που έβαζε λιγότερα ή δεν έβαζε κανένα και έχανε, στεναχωριόταν. Με εσάς είδαμε άλλα ήθη και θύμα. Ο Νικολαίδης σας είχε βάλει ο Νικολαίδης. Μόλις χάνετε, να λαλάζετε. Ρε τι γίνεται τι εδώ. Τι ωραία ατμόσφαιρα. Νομίζαν οι άλλοι φιλάθλοι που ήταν εκεί πέρα και τι καμιά φορά τα κάνατε και στο εξωτερικό. Ότι είχαν Αλτσχάιμερ. Ρε ποιοι είμαστε εμείς, ρώταγε ο ένας τον άλλο να τώρα. Φάνε, γιατί. Τη Σάντελε, τη Σάιτχόβεν. Ναι. Λε ποιοι είμαστε εμείς. Λέει οι Ερυθρόλευκοι. Και αυτοί γιατί πανηγυρίζουν. Οι άλλοι δεν είναι. Αυτό το παραμύθι που ρε, πουλάτε εσείς, δεν ρε. Παίζει, δεν περνάει ρε παιδιά. Ρε, τι παιδιά. Το διαφορετικό, τι είναι. Όχι, μα έπεσε και γραμμή. Δηλαδή, τι διαφορετικό. Ξαναπάρε. Τι διαφορετικό. Σου ξαναλέω και πάρα πολλές χιλιάδες Ολυμπιακοί ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Άκου φίλε. Πήγαινε δραπετσόνα, κερατσίνια, αμφιάλι, ταμπούρια. Θέλει να πούμε διαφορετικό. Σαλαμίνα να τους βρεις. Άκου τώρα, αγόρι μου. Τι είναι αυτό που λέει. Δηλαδή, να πούμε οι Ολυμπιακοί ότι είμαστε διαφορετικά από τους άλλους. Κάνοντας το αυτονόητο, δεν λέμε ότι κάνουμε κάτι το εξεζητημένο. Το αυτονόητο κάνουμε. Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς. Ήταν η ομάδα μας στο κύλο στην Κρεμού Εραστέχνης. Βάλαμε πλάτη, έτσι, με τα μπαρά μας και την κυρά μας. Εσείς. Με κανένα μπουστί δεν παρακαλέσαμε, έτσι.
ό,τι έγινε, έγινε μέσα από την οικογένεια του Ολυμπιακού. 6 εκατομμύρια κόσμος. Θα πούμε και το ποσό, μπάζει να δεν ξέρει. Μπάζει να πει 100.000. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, έτσι, και ο πρόεδρος του και ο κύριος Μαρινάκης. Έτσι, αυτό, από εκεί έχει σωθεί ο ερασιτέχνης. Δεν ζητιανέψαμε από κανέναν. Εσείς για ένα χιλιάρικο. Άσε με. Ναι, να είδα να τα πει. Δεύτερο, να σου πω εγώ. Καλά το έφερε στο παράδειγμα. Το ερασιτέχνη. Ένα χιλιάρικο τι έγινε. Δεν ξέρω. Πού είναι ο πρόεδρος σας. Γύρισε το πούλμαν. Δεν είχαν λεφτά να γυρίσει το πούλμαν. Ούτε ποιότητα δεν είχαν. Τι είχε γίνει ρε με αυτούς. Δεν είχαν λεφτά να γυρίσει το πούλμαν που παίζανε βόλεϊ. Τι είχε γίνει. Οι αεξίδες. Τέλος παντονάκι. Κάτι είχε γίνει. Κάναν έξω στην αεραστεχνική και κάποια νίκια και κανά 3.000. Κανά 3.000-2.000. Ναι. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Έτσι, που, για να λέμε ότι που είσαστε διαφορετικοί. Στο μπάσκετ πώς πέσανε. Το σωτήρα σας που έχετε, το σωτήρα σας που λέτε τώρα ότι αυτός θα μας κάνει και θα μας δείξει. Περιμένετε. Που έρχεστε όλοι μαζί, έτσι. Αυτός, τι σωτήρας. Σωτήρας. Δεν είναι όταν είναι η ομάδα στο χείλο του γκρεμού να του δώσουμε άλλη μία να πάει παρά. Να την πάει στη γάμα κατηγορία. Αυτή δεν είναι σωτήρας. Είναι αυτόχειρας. Αν λογίζεται στην οικογένεια, έτσι μπορεί να τον πει αυτόχειρα. Γιατί μπορεί να είναι μόνο για την κονόμα που δεν είναι αυτόχειρας, είναι δολοφόνος. Πάμε σε άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, ποιο είναι ο σωτήρας. Δηλαδή, άμα είναι σωτήρας ο. Αυτός που λέτε εσείς, ο Μαρινάκης τι είναι, που ήρθε και είχε ο Ολυμπιακός 70 εκατομμύρια χρέη. 70 εκατομμύρια χρέη. Όπως έχει ο Βάζελος 50 τώρα και όπως έχετε. Καλά, εσείς έχετε καθαρίσει. Βέβαια, να είναι καλά, ελληνικός λαός και κυβερνήσεις, κατά τα άλλα η ομάδα του κράτους Ολυμπιακός. Έτσι, τι έχετε εσείς. Έλα, τα κουλήμα λίγο πιο εδώ, γιατί έχουμε φύγει το πλάνο. Καμεραμάν, φτιάξτε λίγο την κάμερα. Τι διαφορετικό, ποιο είναι το διαφορετικό. Τώρα να σου πω ποιο είναι. Η πουστιά, η απατεωνιά, το δάγκωμα, η κολοτούμπα, η υποκρισία. Αυτό είναι το διαφορετικό που έχετε, άμα θες να μάθεις. Και αυτές οι αξίες που πρεσβεύουν οι πρόσφυγες, τις έχετε ξεφτυλίσει εσείς αυτές τις αξίες. Γιατί οι πρόσφυγες ήταν ανέκαθεν μεσαλίδες. Και όπως συναντούμε πρόσφυγες μεσαλίδες, όχι κατά ανάγκη να ασχολούνται και με ομάδες, εσείς έχετε ξεφτυλίσει. Και καπηλεύεστε την προσφυγιά και την ξεφτυλίζετε μόνο με την παρουσία σας. Με λίγα λόγια, είστε πιο ξεφτυλισμένοι και από την ίδια σας την παρουσία. Που θέλετε να είστε και διαφορετικοί. Και αυτό πηγαίνει και με τους Παναθηναϊκούς. Οι Παναθηναϊκοί είχαν τον Παρθενογιάννη, μια χαρά τους πήγαινε. Ξαφνικά τους ήρθε να βρίζουν όλη την οικογένεια, τους παράτησε και έφυγε. Και είδαμε τα χαϊδιά τους. Όλο πιασάρικα, είναι διαφορετικό. Λέει, τσακιστείτε πήγετε στο γήπεδο. Τσακιστείτε, υποστηρίξτε την ομάδα σας. Τσακίστε τον καθένα που θέλει να τη ρίξει που και που την έριξε. Που ζείτε την πιο μαύρη κοιλίδα της ιστορίας σας. Και μου κάνετε και τις περήφανες. Την πιο μαύρη κοιλίδα της ιστορίας σας. Ζείτε την πιο μαύρη κοιλίδα που μπορεί να ζήσει μια ομάδα του Βεληνικού στη ΣΑΕΚ. Είναι αυτή τη στιγμή. Και μου κάνετε τις ευτυχισμένες δυστυχείς. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αντί να του μπεκαστείτε, λέτε και ερχόμαστε. Ρε λαμπού, ψεύτες. Και μία. Δηλαδή, γίνεται, δεν γίνεται, μάγκας πούστης, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Και πούστης και μάγκας δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Τη μία ρίξατε τους βάζατε τους παίχτες σας να πέφτουν κάτω. Είναι διαφορετικό. Την άλλη βαρέσατε τον Μπάγκεβιτ στην Καλυθέα, τον έχετε πάλι μαζί. Κολοτούμπες. Τον έχετε. Ψεύτες. Τον Μπάγκεβιτ. Σας θυμίζω για πέμπτη φορά ότι μας τον έφερε ο πρόεδρός σας. Το 96. Αυτός που έχετε σωτήρα. Τον πήρε από το χέρι και μας τον έφερε. Ο σωτήρας σας μας έφερε τον Μπάγκεβιτς. Αυτός που θα μας υπογράψει, ρε, άμα έρθει. Στέδια, έχουμε βαρεθεί να σας ακούμε, μας σκοτίζετε τον έρωτα συνέχεια, ψεύτες, μες στην Τράκα και μες στην Απατεωνιά. Και μόνο που υπάρχετε είναι. Μόνο που υπάρχετε είναι εις βάρος όλων. Και έχετε και γλώσσα να μιλάτε, αντί να κάτσετε σε μια γωνία. Το θράσος στην Κλεφτοκοντά. Καλησπέρα. Οι κλέφτες θα μιλήσουν για κλεμμένα και για εστάσεις. Ποιος. Έχουμε γραμμή. Ναι, μια και είπε ο Άκης ποιος. Θυμηθείτε εποχή Χρυσοβιτσιάνου στις Σέρες.
Για Β' Εθνική με την Μπενβέ με τα 5.000 μέσα. Δεν γίνεται από τη στιγμή που δεν υπάρχει. Για Β' Εθνική σας. Άκου να δεις. Πάλι σας σώσαμε. Κοίτα να δεις τώρα. Κάτσε να μιλήσει ο φίλος και πάμε μετά. Εμπρός. Έλα φίλε. Ναι, έλα λέγε.